συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχουν στη σημερινή εσπερίδα, να πω ημερίδα. Δεν θα μιλήσω για συναισθήματα, γιατί τα είπε όλα η Ελένη. Θα μείνω σε κάποια πρακτικά, αν μου επιτρέπετε, κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία αυτής της κλινικής, που εμείς δεν την ξέραμε, τη μάθαμε, και κάποιοι άλλοι τώρα που θα μας ακούνε δεν την ξέρουν, αλλά δυστυχώς για αυτούς θα τη μάθουν. Μέσα στην ατυχία μας και μέσα στην ατυχία τους θα είναι τυχεροί. Γιατί οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κλινική είναι σπουδαίοι. Πραγματικά είναι σπουδαίοι, πρώτα ως άνθρωποι. Σαν επιστήμονες τους κρίνει η επιστημονική τους ιεραρχία, αλλά εμείς σαν γονείς λέμε ότι είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Και εκ του αποτελέσματος είναι και σπουδαίοι γιατροί. Εμείς έχουμε σταματήσει να τους βλέπουμε σαν επιστήμονες, γιατί είναι η οικογένειά μας. Κάθε μέρα τους έχουμε στο μυαλό μας. Προσευχόμαστε για αυτούς. Κυρία Στιακάκη είναι μια εξαίσια κυρία και ευτυχώς για όλους εμάς είναι μια κυρία που είναι πολύ πεισματάρα. Έχει πείσμα να νικήσει την ασθένεια και το κάνει πολύ καλά και η ίδια και η ομάδα της. Ευτυχώς για μας υπάρχουν οι αδελφές μας, οι θείες των παιδιών που είναι οι νοσηλεύτριες, το νοσηλευτικό προσωπικό που εκπροσωπείται από την κυρία Βουντουλάκη. Εξαιρετική η παρουσία τους, χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και έχουμε γίνει όλοι μια αδελφότητα. Όλα είναι παιδιά μας, όλοι είναι συγγενείς μας. Στις προσευχές μας είναι όλοι κάθε μέρα. Για όλους τώρα εμάς τους γονείς και για μένα προσωπικά, θεωρώ τύχη το ότι διοικητής στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, στην 7η υγειονομική περιφέρεια, είναι ο Νεκτάριος του Παπαβασιλείου. Επειδή το ξέρω πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι, είμαστε οικογενειακοί φίλοι, τυχαίνει να είμαστε οικογενειακοί φίλοι, ξέρουν ότι δεν λέω εύκολα καλά λόγια για κάποιους ανθρώπους, ειδικά όταν έχουν δημόσια αξιώματα, γιατί χρειάζεται να τα υποστηρίξουν. Ευτυχώς για όλους εμάς ο κύριος Παπαβασιλείου, ο φίλος Νεκτάριος, είναι εκεί που είναι, είναι μεθοδικός, είναι αγωνιστής, και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία με την κυρία Στιακάκη, που το πείσμα της είναι κάτι συγκλονιστικό, μαθαίνουμε από την ίδια, εγώ αντλώ δύναμη από την κυρία Στιακάκη, νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν του χρόνου τέτοια μέρα να κάνουμε έναν απολογισμό. Να μην έρθουμε εδώ να μιλήσουμε εμείς για συναισθήματα, άλλωστε ο καθένας από εμάς τους γονείς μπορεί να καταλάβει ποια είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Πόσο εύκολα το διαχειριζόμαστε, πόσες φορές την ημέρα σκεφτόμαστε όλη αυτή τη διαδικασία και για τα δικά μας παιδιά και για τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και τους γονείς. Όλοι αυτοί είναι μικροί ήρωες. Και τα παιδιά πρώτα και οι γονείς, αλλά κυρίως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είπε η κυρία Φουντουλάκη και λίγα είπε για αυτά που βιώνουν. Μπορεί να χαμογελάνε, αλλά όταν πάνε στο σπίτι τους, η καρδούλα τους ξέρει πώς το διαχειρίζονται. Το βλέπουμε, το αισθανόμαστε και αυτό μας κάνει να μην αισθανόμαστε καθόλου μόνοι. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Δυστυχώς αυτή η οικογένεια μεγαλώνει. Ευτυχώς όμως τα παιδιά πάνε καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το οφείλουμε σε αυτούς τους επιστήμονες και στις διοικήσεις που βοηθάνε με τις υποδομές. Η κλινική μας χρειάζεται βοήθεια. Ο κύριος Παπαβασιλείου, ο φίλος ο Νεκτάριος, το ξέρει. Χρειάζεται βοήθεια γιατί για να μεγαλώσει και τα ποσοστά επιβίωσης των μικρών μας παιδιών, αλλά και να βελτιώσει τη συνθήκη
τις συνθήκες της καθημερινότητας και των παιδιών και των γονιών, αλλά και των εργαζομένων που εκεί είναι πολλές ώρες τη μέρα. Θα ήθελα, κύριε Διοικητά, του χρόνου τέτοια μέρα να κάνουμε έναν απολογισμό, να μην μιλήσουμε για συναισθήματα, μιλήσουμε τεχνοκρατικά. Πήραμε αυτό, κάναμε αυτό, φτιάξαμε εκείνο, βελτιώσαμε τις συνθήκες, είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Είτε γίνει αυτό είτε δεν γίνει, όλοι ξέρουμε ότι οι γιατροί μας θα είναι εκεί, θα παλεύουν. Θα βοηθήσουν και είναι μεγάλο το κόστος που καλούνται να πληρώσουν και το ξέρουν αυτοί. Όσοι είμαστε κοντά τους βλέπουμε τι θυσιάζουν για να έχουμε εμείς αυτό το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας. Αυτό θα ήθελα από καρδιάς, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο που, εντάξει, τα είπε όλα η Ελένη. Αυτό θα ήθελα, κύριε Διοικητά, μέσα από την καρδιά μου σας παρακαλώ να βοηθήσουμε όλοι μας αυτή την κλινική όσον αφορά τις υποδομές που έχουμε ένα πρόβλημα. Στα υπόλοιπα έχουμε εμπιστοσύνη στην κυρία Στιακάκη, συγχωρέστε με που σας είπα πεισματάρα, το είπα με καλή έννοια, με καλή διάθεση και είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά σας που αν δεν το είχατε αυτό, ίσως εμείς να μην ήμασταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.